Αυτοκίνητο στη θέση του, πλατό έτοιμο, τροχός φορτωμένος χρήμα, τρεις παίχτες έτοιμοι 100%, λείπει η Νατάσα και αρχίζουμε. Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε επίσημα. Γεια σας, τι κάνετε? Γεια! Παιδιά, η Νατάσα, τα παιδιά. Χάρηκα. Θα χαρούμε κι άλλο γιατί τώρα παίζουμε. Όποιος γυρίζει, ξέρετε τι κάνει. Κερδίζει. Κερδίζει. Σωστά. Λεξομαχία, όπως πάντα, για να ξεκινήσουμε. Καλή αρχή, παιδιά. Ευχαριστούμε. Η κατηγορία είναι ζωολογία. Πατήσει πιο γρήγορα η Άννα. Πρόβα το μερινό. Λοιπόν, και έτσι βγάζεις τα πρώτα σου 100 ευρώ. Έλα να παίξεις. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Ιδιαίτερα μακρύ μαλλί έχω να παρατηρήσω. Πολύ όμορφα αυτό. Πάρα πολύ μακρύ μαλλί. Γιατί όλο αυτό, τρελαίνεις με το μαλλί? Έχεις τέτοιο πάθος? Μου αρέσει το μακρύ μαλλί. Βέβαια, το έχω κόψει και μέχρι εδώ. Και δεν άδεξες? Όχι, δεν άρεσε. Πέφερε εκείνη την ώρα. Λοιπόν, εδώ μόνο για τρίχες δεν θα μιλήσουμε. Κατά τα άλλα, απλώς μου έκανε εντύπωση το πολύ ωραίο μακρυμαλί. Ευχαριστώ πολύ. Θα σου ευχηθώ καλή αρχή. Η κατηγορία έρχεται και γυρίζει αμέσως. Γλυκό. Γλυκό. Γλυκό από αυτά που παχαίνουν. Λοιπόν, αυτό το γλυκό θα σου φέρει τα πρώτα 50 ευρώ, μάλλον αυτό το σύμφωνο που θα μας πεις. Το ταφ. Ωραία, και είναι και ένα γλυκό που μόλις το διαβάσετε στην πρώτη γραμμή, από κάτω έχουμε και την επεξήγησή του, για να το καταλάβουν όλοι για ποιο γλυκό μιλάμε. Αυτό το γύρισμά σου έφερε το τρομερό, φοβερό μπόνους των 2.000 ευρώ. Το κάπα. Και υπάρχει! Και θα σου δώσουμε και το κάπα. Και το μπόνους των 2.000 που το σηκώνεις αμέσως τώρα και μου το... Φέρνει, σε παρακαλώ, να στο φυλάξω. Πολύ φίλο σου εγώ, θα στο φυλάξω μέχρι το τελικό. Αρκεί να μην χρεοκοπήσεις πουθενά στην πορεία. Αν δεν χρεοκοπήσεις και φτάσεις και στον τελικό, θα το βρεις μπροστά σου και μόνο καλό θα μας κάνει. Θα φουσκώσει τις τσέπες μας. Για την ώρα δεν μας τις φουσκώνει, γιατί πάει κατευθείαν τελικό. Έχεις 150. Πες μου τι κάνουμε. Θα αγοράσω το έψιλον. 5. Καλά πήγε αυτό. Ναι. Γύρισε. Το σίγμα. Δυστυχώς τετραπλό, οπότε ξαναγυρίζεις. Πήρες μόνο 80 ευρώ από ένα τετραπλό γράμμα. Και πάλι σε 20 άρικο σταματάς. Το ρο. Νομίζω ότι από την πρώτη λέξη που μόλις τώρα αποκαλύφθηκε, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για γλυκό που έρχεται ξανατολάς, έτσι. Θα πάρουμε το α. Υπάρχουν 3. Έχεις 110 ευρώ και μία δεύτερη ευκαιρία σε περίπτωση που στραβοπατήσεις. Ακούμε. Το πι. Ωραία. Θα το λύσω. Είμαστε έτοιμοι. 2.60, δικά σου, αν το πεις σωστά. Σε κέρ παρέ, σιροπιαστή, κουραμπιέδες. Είναι να πάρεις 2.60 και ένα κουτί κουραμπιέδες, τέτοιου τύπου σιροπιαστή. Φαίνονται πολύ, πολύ διαιτητικοί.
Σίγουρα. Σιροπιαστή, που αναπηγαίνετε. Άνετα. Ναι, άνετα, Ανδρέα, το δοκιμάζεις. Ναι. Θέλω λοιπόν να σου ζητήσω να έρθει να παίξει, να βγάλει του δικού σου κουραμπιέδε με τα δικά σου λεφτά. Πάμε. Πες μας ένα δικό σου χαρακτηριστικό. Δηλαδή, αν έπρεπε να διαφημίσει τον εαυτό σου και σου έλεγα, πες μου ένα χαρακτηριστικό για να σε περιγράψω σε μια φίλη μου, την Αντάσα. Τι θα έλεγες για σένα? Θα είναι λίγο. Σκέφτεται πολύ ώρα, παιδιά. Είναι πολλά. Φαντάσου, του γράφει εύκολα τραγούδι ο Μαζονάκης, έτσι. Ναι, ναι. Είναι πολλά. Καλή επιτυχία. Επειδή είναι πολλά, δεν τα λέμε. Πάμε κατηγορία αμέσως. Είπαν. €150 είναι ένα τόσο καλό ξεκίνημα που με ένα γράμμα μόνο, Ανδρέα, μπορείς να περάσεις την Άννα που έχει λύσει δύο γρίφους. Θα πούμε το σίγμα. Και μόλις πέρασες την Άννα. Διότι αυτό το 150 επί 4 δίνει ήδη 6 εκατοστάρικα στον Ανδρέα. Βεβαίως, υπάρχει μια διαφορά. Η Άννα τα έχει στην τράπεζα ήδη. Ο Ανδρέας τα έχει δώσει στην τσέπη και ψιλοφαίνονται. Αναμονή. Ναι, δηλαδή δεν τα πάρει ο αέρας, μην είναι αυτό. Έχεις ένα θέμα. Θα αγοράσω το Α. Προφανώς και τα πρώτα μας γράμματα είναι τυχαία. Πολλά. 11. Πολλά, 11. Πολύ σπάνια έχουμε πάνω από 10 ίδια γράμματα σε ένα γρίφο. Αυτή είναι μία από αυτές τις φορές. Ωραία. Έχεις ένα 500. Τι σκέφτεσαι να κάνεις, φίλε? Λέω να αγοράσω άλλο ένα. Ωραία. Αφού ξεπερδέψουμε τα Α, γιατί τις έβαλες πολύ δουλειά, υπερορίες δουλεύει η Νατάσα. Αυτό είναι πολλά, ναι. Το Ε. Είπα και εγώ, θα έχει άλλα 11. Τέλειωσε ο γρίφος. Τώρα έχεις 400. Και δυστυχώς θα χάσεις τη σειρά σου, εδώ στέκεσαι άτυχος. Κώστα μου, καλώς όρισες. Τι κάνεις? Καλά. Εσύ έχεις κάτι χαρακτηριστικό να μας πεις ή και εσύ θα τα ρίξεις κάτω το χαλί? Πρέπει να βγάλω. Έχεις πολλά. Πιο πολλά είναι τα καλά ή τα κακά? Έλα, παράδειγμα. Τα καλά. Καλά λέγαμε. Θέλω να σου ευχηθώ καλή τύχη και να γυρίσει για πρώτη φορά τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό είναι το δώρο που θα πάρεις αν πετύχεις το πρώτο σου γράμμα. Θα πω το μη. Και με το μη θα σηκώσεις το smart home kit που σου προσφέρει η Energy. Θα στα πω όλα αναλυτικά γιατί το έχω βάλει εγώ στο σπίτι και ξέρω. Ωραία. 125 σημαίνει τι? Ότι έχεις το δωράκι σου και τίποτα άλλο. Ωραία, μπήκε στη σπάνια ομάδα των παιχτών που χάνουν τα μισά τους λεφτά και τα μισά σου λεφτά είναι 10 ευρώ είχες, χάνεις 5. Τέτοιο το πλήγμα, φοβερό, ζήσε με αυτό το τάλιρο που μόλις έχασες, αλλά χάνεις και τη σειρά σου. Και έρχεται η Άννα. Άννα, εσύ, εκτός από το μαλλί, έχεις κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για το οποίο είσαι περήφανη? Είμαι μουσικός. Okay, πολύ ωραίο αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ να μαθαίνω ξένες γλώσσες. Μαθαίνεις δηλαδή, ξέρεις ξένες γλώσσες? Ξέρω, αρκετές. Αρκετές δηλαδή τι εννοείς, 4-5 ας πούμε? Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά και λίγα κινέζικα. 6 γλώσσες. Τίποτα. Να σε στείλω Βρυξέλλες τώρα να το κλείσουμε? Πρέπει. Μετά τον τροχό. Μετά, εννοείται. Μήπως πάει Βρυξέλλες, βολεύει. Πας Βρυξέλλες, Βέλγιο με Nissan Juke. Πολύ ωραία διαδρομή, χαλαρή. Γυρίζουμε. Για πάμε για πόσα, 100. Ναι. Το κάπα. Έχουμε 200 ευρώ και δεύτερη ευκαιρία. Και τώρα, για 150 ευρώ. Το νι. Το νι, όπως λέμε, Νίτσε. Ακριβώς. Και δεν το λέω τυχαία, γιατί δική του φράση ψάχνουμε. Oh. Άρα, σίγουρα δεν θα μίλησε για ποδόσφαιρο. 6-6-50 πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Θα αγοράσω. Το γιώτα. Έχουμε 5 δεύτερα κάθε φορά για να πάρουμε μία απόφαση. Αλλιώς ακούμε έναν ήχο που δεν είναι καθόλου καλός. Είναι κάπως έτσι. Έχεις βρει ήδη κάποια λέξη, έχεις ανοίξει κάποια λέξη, κάποιες λέξεις. 5.50, ήταν πολλά τα λεφτά έτσι, 150 ευρώ ήταν αυτό. Εννοείται. Και εδώ, σε αντίθεση με το φίλο μου Κώστα, που έχασε 10, που είχε 10 ευρώ και έχασε 5, εσύ χάνεις τα μισά χρήματα από τα 555. Κρίμα. 2,75. Πραγματικά κρίμα για σένα εδώ. Δεν μπορεί να αξιοποιήσει τη δεύτερη ευκαιρία, γιατί είναι μία μαύρη φέτα, αλλά κρατάς τη δεύτερη ευκαιρία όσο πρίκα για τη συνέχεια. Ένα θετικό κάτι μέσα από όλα αυτά. Ανδρέα, έχεις 400, τα περισσότερα από όλους. Τι κάνουμε? Λέω να αγοράσω το όμικρον.
Το Β. Ξανά άτυχος. Κάνεις τη σειρά σου πάλι. Κώστα, ξεπέρασες αυτό το ψυχολογικό πρόβλημα που σου δημιούργησε η απώλεια των 5 ευρώ. Θα δούμε. Αστειεύομαι βέβαια. 5 ευρώ έχει κάτι. Παρακαλώ να βάλουμε ένα τάλιρο μέσα στον τροχό μόνο και μόνο για να το πάρει ο Κώστας. Δυστυχώς το μικρότερο που έχουμε είναι 20 άρικο. Έλα. Εντάξει. Θα πω το Φι. Το Φι που το βλέπει ο καθένας από εμάς στην λέξη φοβάσαι. Θα πω το Πι. Ένα Πι. Το Ρο. Μ' αρέσει που λέμε το γρίφο από κάτω προς τα πάνω σιγά σιγά. Θα πω το Λάμδα. Υπάρχει. Θα πάρεις και τη δωρεπιταγή των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, είναι δική σου. Ωραία, θα αγοράσω το ΙΤΑ. Είναι το μόνο γράμμα που νομίζω δεν κολλάει και πουθενά. Εννοείται, ναι. Την πρώτη λέξη μου. Εάν σκέφτεσαι τη λέξη καλημέρα, το μη έχει ανοίξει ήδη. Ναι. Λοιπόν, Ανά. 2,75. Όλοι έχετε καλά λεφτάκια σε αυτό το γύρο. Εσύ έχεις λύσει το γρυφό. Σχεδόν. Λοιπόν, έχεις 2,75. Το ΤΑΦ. Το Χ. Αυτό δεν τέριαζε περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα που δεν έχουν ακουστεί. Αυτό τέριαζε. Αν το λύσεις τώρα, θα πάρεις ένα ποσό πολύ καλύτερο από αυτά που έβγαλες πριν. Θα δοκιμάσω. Είναι 3,45. Γιατί έχεις κάποια αμφιβολία. Καλύτερα να χαθείς, παρά να μισείς και να φοβάσαι. Φτάσαμε στη λύση του γρίφου και τα λεφτά είναι καλά. 3,45. Αλλά τόσα για στην άκρη πριν. Για πήγε να κάνουμε λίγο λογαριασμούς τώρα, να δούμε τι έχουμε για τη φίλη μας την Άννα που μιλάει 6 γλώσσες πραγματικά και είναι ο φίλος που θέλεις να έχεις μαζί για να ταξιδεύεις. Δηλαδή είναι ο άνθρωπός του. Όπου και να πας, λες, έχουμε την Άννα μαζί μας, όπου και να είμαστε. 705 ευρώ, παρακαλώ, η μόνη παίκτρια που λύνει γρίφους μέχρι τώρα. Πάμε στον τέταρτο γρίφο, ο οποίος βεβαίως ανήκει στον τρίτο γύρο. Τα έφερα σωστά. Εγώ στην Απέξη πρώτος αυτή τη φορά. Δεν σε ρώτησα με τι ασχολείσαι. Ηλεκτρολόγος έχω σπουδάσει. Θα βοηθήσει αλλά... καθόλου την κατάσταση, άμα γίνει τίποτα εδώ, καμία διακοπή. Είτε, είσαι έτοιμος. Έχουμε ηλεκτρολόγο εδώ. Μη, σου έχω βρει βοηθό. Έχουμε εδώ ηλεκτρολόγο πολύ δυνατό. Πάμε να παίξουμε τώρα με την κατηγορία που έρχεται. Η κατηγορία είναι ίδια κατάληξη. Ίδια κατάληξη, ίδια γράμματα στο τέλος αυτών των δύο λέξεων. Χρεοκοπία. Ίσως να μην με χάνεις τη σειρά σου, μιας και δεν έχεις χρήματα. Άννα. Με την Άννα μπορεί να πάρει παιδιά από τη Λατινική Αμερική. Όπου θέλεις. Μέχρι την Ασία, εύκολα. Δηλαδή, Βραζιλίες, αυτά τα έχεις για πλάκα. Πορτουγκέζικα μιλάς. Κολατσιό. Δεν μιλάω, αλλά επειδή μοιάζουν πάρα πολύ με τα ισπανικά, ναι. Καταλαβαίνω. Μπορεί να συνοηθείς. Δεν θα χαθούμε ποτέ, όπου και να πάμε. Ακόμα και στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Πάμε. Ωραία, καλές ξένες γλώσσες, αλλά πηγαίνουμε για κάνα σούπερ μάρκετ. Αμέ. Έλα. Το ΤΑΦ. Το ΤΑΦ για την δωρεπιταγή των 100 ευρώ που θα έρθει στα χέρια σου αμέσως τώρα. Το 20. Το ΚΑΠΑ. ΚΑΠΑ. Δεύτερη ευκαιρία, τη βλέπω μπροστά μου. Μπορείς να γυρίσεις αμέσως. Αυτό το ταξίδι που λέγαμε για Βραζιλία, με το κατάλληλο γράμμα μπορεί και να πραγματοποιηθεί. Δηλαδή, αν βρεις ένα τριπλό γραμματάκι, θα βγάζεις τα εστιριάκια. Το σίγμα. Ένα, δύο, δύο, ναι, δύο, 1000 ευρώ. Μια χαρά. Μια χαρά. Μπορεί να πας με αυτά, για να γυρίσει μια άλλη ιστορία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το χιλιάρικο σε ανεβάζει αυτή τη στιγμή στα 1110. Τα θερμά μου συγχαρητήρια, σήκωσε το 500 ευρώ αυτό. Τώρα όμως θέλει ιδιαίτερη σκέψη και προσοχή, γιατί αυτά τα λεφτά πρέπει να μείνουν στα χέρια σου. Θα αγοράσω. Αν έχουμε το φωνή που θα ζητήσεις. Το Α.
Ευτυχώς υπάρχει ένα. Και το ευτυχώς πάει στο ότι ναι. άνοιξε κάτι για να μην χάσεις τη σειρά σου. Θα αγοράσω και το έψιλον. Ο... Αυτό που δεν έγινε πριν, έγινε τώρα. Άρα κρατάει ένα χιλιάρικο έτσι και 10 ευρώ. Και περιμένει με πολύ μεγάλη αγωνία να δει τι θα κάνουν τα αγόρια τώρα, γιατί δεν είναι στο χέρι σου. Είναι στο χέρι αρχικά του Ανδρέα που έρχεται να παίξει και ξέρει και ο Ανδρέας και ο Κώστας βεβαίως ότι η Άννα είναι που είναι πρώτη, έχει 1000 ευρώ σε αυτό το γύρο. Οπότε, αν κερδίσει και αυτό το γρίφο, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για εσάς. Με το νι. Νι. Μη. Είναι διπλό, παρότι δεν ανήκει στην ίδια κατάληξη. Δεν ξέρω, είναι τόσο μεγάλη κατάληξη. Όχι, δεν νομίζω. Υπάρχει ήδη το α και το τ και δεν υπάρχουν στην πρώτη λέξη. Όπως το έκανε η Άννα, το κάνει τώρα και ο φίλος μου Ανδρέας και μπορεί επίσης να βγάλει πολλά λεφτά. Υπάρχουν διπλά γράμματα, το ξέρουμε. Το δέλτα. Υπάρχει ένα! Υπάρχει ένα! Και τα διπλά γράμματα, η βεβαιότητα πάει βεβαίως ότι μιλάμε για την κατηγορία ή διακατάληξη. Γι' αυτό και η βεβαιότητα ότι υπάρχει κάποιο διπλό γράμμα. Αλλά ευτυχώς υπήρχε το δέλτα στο μία φορά. Πήρε 500, σήκωσε τα, τώρα εδώ έχει νοστιμήσει. Σε ένα και μόνο γύρο. Έχει 1010 ευρώ η Άννα, 700 ο Ανδρέας. Σούπερ γύρο αυτό. Ναι. Λοιπόν, να πάρουμε το. Να αγοράσω το όμικρον. Ναι. Είναι πολύ δυνατό. 6. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει το ε και υπάρχει μόνο ένα α, κάποιο από τα φωνήματα όφιλε να είναι δυνατό. Πάρουμε και το ι. Το γάμα. Δεν μπόρεσες να εντοπίσεις κάποιο γράμμα που κολλάει σε αυτά που έχουν ήδη ανοίξει και έτσι παθαίνεις Άννα αυτή τη στιγμή. Ναι, δηλαδή, ναι. Έχεις και εσύ καλό ποσό, εσύ έχεις 500, γυρίζεις τη θέση σου και όπως και η Άννα που έχει 1000 όμως, περιμένετε τον Κώστα. Γιατί αυτός θα καθορίσει το παιχνίδι. Το πει. Θα το λύσω. Εννοείται το λύνει, όχι επειδή τα έχει οικονομήσει, 100 ευρώ θα πάρει, αλλά για να γλιτώσει την πανελευθερία σε περίπτωση που τα λεφτά πάνε στην Άννα που έχει 1010 ή και στον Ανδρέα που έχει 500. Πάμε. Προνομιούχος, διπλωματούχος. Και ο προνομιούχος του γύρου είναι τελικά ο Κώστας. Με 100 ευρώ είναι προνομιούχος συγκριτικά με τα 1000 που δεν πήρε η Άννα και τα 500 που δεν πήρε ο Ανδρέας. Κώστα μου. Πού δεξιά εδώ θα πω, και έτσι είσαι ο δεύτερος παίκτης που λύνει κάποιο γρίφο σήμερα για 100 ευρώ. Και κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη από τις τρεις φάσεις του παιχνιδιού μας. Έχουμε αρκετό δρόμο να διαβούμε μέχρι να πάρουμε τα κλειδιά στο χέρι, να ανοίξουμε τον Ισάν Τζουκ, να μπούμε μέσα, να βάλουμε μπρος και να μαρσάρουμε. Πώς μαρσάρουμε έτσι. Το κούτρο μαρσάρουμε έτσι. Βλέπετε τίποτα καπνό, αθόρυβο, οικολογικό, ωραίο αυτοκίνητο, σούπερ. Παρακαλώ να δηλώσουμε συμμετοχή για εσάς το λέω αυτό. Γιατί κάποια στιγμή χτυπάει ένα τηλέφωνο και σας λένε γεια σας από τον τροχό της τύχης. Σε τι φάση είστε, λούζω τα μαλλιά μου, είπε η Άννα, ας πούμε. Δώστε μου δύο ρίτσες και έρχομαι. Κάπως έτσι δεν έγινε. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι, γιατί είχε μακριά μαλλιά. Παρακαλώ να δώσουμε στον κόσμο τα στοιχεία για να έρθει εδώ. Για να έρθετε να παίξετε και εσείς, μπείτε στη σελίδα μας τροχός.star.gr. Παρέα μας σήμερα, πιο φορτσάτη με τους γρίφους και πιο τυχερή και με τα ποσά της, είναι η Άννα.
Τα αγόρια τώρα άρχισαν να κάνουν την αντεπίθεσή τους. Πρώτα την έκανε ο Κωστής. Ο Ανδρέας είναι ο μόνος που δεν έχει χρήματα, αν και αυτός είχε κάποια λεφτάκια στα χέρια του. Φάζουμε. Πάμε στη δεύτερη φάση, πάντα με λεξομαχία. Η κατηγορία είναι ξένος συνθέτης. Miles Davis. Καλωρά τώρα το jazz σκηνή και τώρα εσύ παίζεις jazz καθόλου ως μουσικός ή σε άλλο είδος περισσότερο. Μου αρέσει να τραγουδάω jazz. Α, να τραγουδά. Τι ωραία. Α, πολύ ωραίο. Έλα να παίξεις με 200 ευρώ επιπλέον στον επόμενο γύρο που είναι ο τέταρτος. Εδώ θα επιλέξεις εσύ την κατηγορία και οι κατηγορίες που έχεις στην διάθεσή σου, Άννα, είναι αυτές οι τρεις. Στην οικοδομή, ταξίδι στην Ελλάδα, η δεύτερη κατηγορία. Και η τρίτη κατηγορία είναι ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερη, είναι το έκανε κι αυτό. Δηλαδή, το επάγγελμά σου ποιο είναι, ας πούμε, εσένα. Χημικός. Ωραία, αλλά έμαθες και 6 γλώσσες. Κάτι τέτοιο ψάχνουμε. Κάποιον που είναι γνωστός για κάτι άλλο, αλλά κάνει και κάτι ακόμη που δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, θα επιλέξω την τρίτη κατηγορία. Την περίεργη, την ωραία, την τζαχπινογραλιάρικη. Πάμε. Μία πληροφορία που αφορά κάποιον άνθρωπο, πολύ γνωστό, που έκανε και κάτι άλλο στο παρελθόν. Ξέρεις τι σημαίνει σίφου στα κινέζικα? Ναι. Αλήθεια, εγώ δεν το ξέρω, στην τύχη το είπα. Σημαίνει κάτι. Και εγώ στην τύχη το είπα. Είναι... Αλλά νομίζω είναι κάτι σαν... Με ψάρωσε όμως τώρα, υπεύθυνε γιατί ξέρει κάποια κινέζικα. Σίφου το λέμε τον Grand Master των πολιτικών τεχνών. Δάσκαλο. Ναι, τον δάσκαλο. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν σημαίνει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι θα μας πεις ένα σύμφωνο και ένα φωνή, τώρα κιόλα. Το σίγμα. Και το. Και το αλφα. Ωραία. Δύο σίγμα. Εσύ θα σηκώσει το σίφο από τον τροχό τη τύχη και η Νατάσα θα ανοίξει και τα αλφα, βεβαίως, αν υπάρχουν. Γιατί ναι. Καμιά φορά παίζει και να μην έχουμε. Υπάρχουν και είναι 4. 100 ευρώ έβγαλε και 100 ευρώ γλίτωσε από το να αγοράσει κάποιο φωνήεν και γυρίζει. Πρόσεξε την ιδιαιτερότητα της χρεοκοπίας σε αυτό το γύρο. Γράφει δίπλα τη λέξη πλάς και αυτό δεν είναι καλό. Και ευτυχώς είναι πάρα πολύ μακριά από σένα. Το τάφ. Νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι στην πρώτη γραμμή κρύβεται το όνομα. Πρώτο μέρος του γρίφου. 2.20. Θα αγοράσω το όμικρον. 3. Μιλάμε για άνδρα. Στα 50 είσαι. Το πι. Και ένα ωραίο κατοστάρικο σε περιμένει. Το νι. Τέλεια. Έφτασε στα 620 ευρώ. Θα αγοράσω. Ναι. Το έψιλον. Έχεις μαντέψει κάτι? Όχι. 520. Θα αγοράσω το γιώτα. Είχε τόσο πολλά που ίσως σου δίνουν τη λύση και 420 ευρώ. Θα το λύσω. Είμαστε έτοιμοι να πάρει χρήμα. Πάμε. Ο Daniel Day Lewis έφτιαχνε παπούτσια. Όχι, έχει περάσει και από αυτό το στάδιο. Αυτό. 420 ευρώ. Μπράβο και συγχαρητήρια. Περνά το χιλιάρικο πλέον. Επιβεβαιώνει γύρω με το γύρο ότι είναι πολύ δυνατή παίχτρια. Είναι ψύχρεμη, είναι ήσυχη, ήσυχη, αλλά αποτελεσματική, είναι από τα όπλα τα αθόρυβα που δεν ακούγονται. Και τσουπ, 1.325 ευρώ. Πάμε στον επόμενο γύρο. Έλα, Ανδρέα. Να πάρουμε την κατηγορία. Η κατηγορία είναι στην οικοδομή. Καμία σχέση με οικοδομή. Αρκετή. Όντως. Ναι.
Ποιος είναι ο χώρος σου, ο οποίος... Συλλογικά. Α, μάλιστα, οπότε ναι, μπαίνεις και σε... Μπαίνεις κιόλας. Ωραία. Κινείς οικοδομή. Για να δούμε μήπως και βοηθήσει όλο αυτό. Με το ΤΑΦ. Ωραία. Και μιας και βρήκες το ΤΑΦ, θέλουμε και το επόμενο γράμμα, το ΣΥΝΕΝΑ. ΣΥΓΜΑ. Μπράβο. Αφαίρεσε το 1 συν 1 και έχεις βγάλει και αυτά τα 250 ευρώ ήδη. Ας πάρω ένα γράμμα να αγοράσω, το Α. Υπάρχουν τρία. 150 ευρώ. Το κάπα. Όπως λέμε, κλίντ, Eastwood. Το έψιλον. Πάλι. Δεν έχω κρατήσει και σημειώσει, δηλαδή δεν ξέρω, τρίτη φορά. Ναι, ναι, ναι. Πάλι, νομίζω τρίτη. Πάλι, πάλι. Κώστα. Το Δέλτα. Κάπου το είδες, μπράβο. Το Ρο. Το Μη. Ένα. 180. Πόσο ακούγεται αυτό το ποσό? Θα γυρίσω άλλη μία. Το ακούω λογικό. Ναι, είναι. Ξέρει ότι έχει 2-500 ευρώ μέσα. Σου λέει, ας διεκδικήσουμε κάτι. Εντάξει, πήρες άλλα 50. Το Θήτα. Με 2-30 λοιπόν αυτή τη στιγμή. Σκέφτεται το Κακομοίρης, σου λέει 2-30. Καλύτερα από τα. Ναι, 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 σκεπτικός. 180, αλλά τι κάνω, τι κάνεις τελικά? Καλύτερα από το τίποτα, θα τα λύσω. Λοιπόν, το λύνουμε, πάμε. Κατασκευή δικτύου θέρμανσης. Αφήσαμε το νι να περισσεύει. Δεν ρισκάραμε άλλο. Εντάξει, η αλήθεια είναι, είσαι σε ένα σημείο που ακόμα και αν δεν έχει λεφτά η Άννα, αν λύσει άλλο ένα γρίφο, μεγαλώνει κι άλλο τη διαφορά. Ενώ τώρα, έστω για 230 ευρώ, πλησίασε ο Κώστας. Μπράβο, Κώστα. Συγχαρητήρια, έλυσες αυτόν τον γύρο και να σου πω κάτι. Κακώς πήγες στη θέση σου, αφού εδώ σε χρειάζομαι, παίζεις πρώτος. Είσαι ανάμεσα σε ταξίδι στην Ελλάδα και ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορώ να το σκεφτώ λίγο. Σου δίνω 2 δευτερόλεπτα. Ταξίδι στην Ελλάδα. Αυτό είναι. Θα πάνε η επιλογή. Θα πάνε να έχει επιλογές ο άνθρωπος. Παρακαλώ, να ανοίξει η κατηγορία αυτή. Ήταν αυτή που περίσσεψε από την τριάδα της δεύτερης φάσης. Άντε, τώρα να πει κακή κουβέντα για μας ο Κώστας. Και ήρθε μια χαρά ο διπρόσωπος. Είναι ωραίο να τον φέρνεις στο ξεκίνημα, γιατί έχεις πάρα πολλές πιθανότητες να τον ξεπεράσεις. Θέλω 3 σερή μαντεψιές, χωρίς κανένα λάθος. Το σίγμα. Επειδή είναι πενταπλός, σε τροφοδοτεί με 250 ευρώ και βάζει το τραπέζι και τα φωνήεντα. Αγοράσω το Α. Φανταστικά. Έχεις ακόμη 150 ευρώ και άλλη μία μαντεψιά για να ξεπεράσεις τον διπρόσωπο. Θα αγοράσω και το όμικρον. Έβγε. Ξεπέρασες το εμπόδιο του. Λέμε πάντα ότι στο ξεκίνημα ενός γρίφου είναι πολύ πιο εύκολο να τον αντιμετωπίσεις, γιατί έχεις αρκετές πιθανότητες σε κάθε σου μαντεψιά. Ενώ στο τέλος που λιγοστεύουν τα γράμματα, ζορίζει και η χρεοκοπία αρχίζει και μυρίζει στο περιβάλλον. 50 ευρώ έχουμε λοιπόν από όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά λύσαμε σχεδόν τον μισό γρίφο. Και τώρα... Σοβαρά. Δεν είναι για το 50 που έχασε, είναι για το πανάθεμά του ότι δεν χρεοκόπησες με τον διπρόσωπο και σου ήρθε μετά καρφί και σε χτύπησε εδώ, στο Δόξα Πατρί. Άννα, ταξίδι στην Ελλάδα. Και η Άννα είναι το εξωτερικό, όπως καταλάβατε.
Τάμα. Το είναι τραγούδι του Μάκη Δημάκη, να ξέρεις. Άλλο ρεπερτόριο. Έλα. Και ναι. Έτσι, μπράβο. Το κάπα. 1500 ευρώ, παιδιά! 1500 ευρώ με το κάπα που είναι δικά σου, είναι δικά σου. 1500 ευρώ με ένα τριπλό γράμμα και 500 ευρώ. Και εκεί που τα αγόρια ψάχνανε αυτό το 500άρικο για να κάνουν κάτι τέτοιο και να πλησιάσουν την Άννα, έρχεται η Άννα και βγάζει όλα όσα έβγαλε σε όλους τους γύρους, τα βγάζει τώρα με ένα γράμμα μόνο. Αυτή τη στιγμή φλερτάρεις έντονα με τον τελικό, γιατί άμα πας τα 3.000 και βάλε, δεν νομίζω ότι τα αγόρια θα έχουν τρόπο να αντιδράσουν. Ένα δώρο της Energy σε περιμένει. Σε ακούμε. Το νι. Νι, παρακαλώ. Και κερδίζεις το Smart Home Kit, είναι δικό σου. Θα αγοράσω το γιώτα. 5. Θα αγοράσω το ΙΤΑ. 5. Θα αγοράσω και το ΕΨΙΛΟΝ. Θυμίζω πριν το ΕΨΙΛΟΝ σε έκαψε. Τώρα όμως το βλέπεις και το λες. Και φαντάζομαι το βλέπεις την τελευταία λέξη. Το ΦΙ. Έχουμε 3. Το λάμδα. Το ρο. Τεράστιο ποσό παραμένει στα χέρια σου. 1525. Όμω. Όχι. Είναι σαν χρεοκοπία αυτό το πράγμα που ήρθε τώρα. Μπορεί να μην είναι χρεοκοπία. Αλλά αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι σαν χρεοκοπία για την Άννα. Έχει ένα ποσό τελικού. 1500 και άλλα τόσα πριν, 3.000. Εδώ τελείωνε το έργο. Απλώς θα παίζαμε ακόμα κανένα γρίφο. Το ωραίο είναι ότι τώρα το βρήκα. Τώρα. Τώρα που, που ήρθε το χάνει σειρά σου. Λυπάμαι πάρα πολύ. Και από τη στιγμή που λυπάμαι για την Άννα, αν πρέπει να ταυτιστώ με τον επόμενο παίχτη, χαίρομαι για σένα, Ανδρέα, γιατί εδώ και εσύ και ο Κώστας, πρόσεξε, είσαστε ακόμη στο παιχνίδι. Γιατί αν έφευγε με 3.000, απλά θα παίζαμε έτσι τουριστικούς γύρους στο τέλος, αν είχε φτάσει τη διαφορά στα 3.000. Τώρα είναι όλα ακόμη για σας πιθανά. Το γάμα. Σηκώνεις τη δωρεπιταγή. Ψάχνουμε προφανώς μέρη στο νησί της Κεφαλονιάς, ένα από τα δύο νησιά του Ιωνίου που δεν έχω επισκεφτεί, αλλά σύντομα κοντά σας. Χρειαστούμε δύο σύμφωνα. Για να δω το πρώτο. Το Β. Δεν υπάρχει δεύτερο, μιας και το Β δεν είναι σε αυτά. Ναι, ναι. Κώστα, άκου πως έχουν τα πράγματα τώρα. Δεν ξέρεις το γρυφό. Το ξέρεις. Το ξέρω. Οπότε θα το επισημοποιήσουμε. Θα το λύσεις. Θα γυρίσω μια. Γυρίζει ο Κώστας. Ναι. Και του βγαίνει σε καλό. Το Δέλτα. Δεν πήρες 100 για τη λύση. Πήρες ήδη 200. Θα το λύσω τώρα, να μην το ρισκάρω άλλο. Μεταξύ μας, καλά λύστο και σε μαλώνω μετά. Πάμε να πάρεις τα λεφτά. Φυσκάρδο, Αγία Ευθυμία και Άσος στην Κεφαλονιά. Ναι, ναι, ναι. Παίρνει 200 ευρώ.
Όντως τα παίρνει και στερεί 1500 από την Άννα, που για δεύτερη φορά δεν παίρνει ένα τόσο μεγάλο ποσό. Έχει 530, εννοείται προηγείται η Άννα με 1325, αλλά θα είχε πλησιάσει το 3000, θα είχαν τελειώσει όλα. Κώστα, να σε μαλώσω τώρα χαλαρά, πια και κέρδισες και μπορώ να σε μαλώσω και να μην με παρεξηγήσεις. Το κατάλαβα μετά. 1500 ευρώ δίπλα σου, και ήταν απλά ένα στραβοπάτημα στον τροχό. Και αντίο, όχι γύρος, όχι αντίο στο γύρο, αντίο παιχνίδι για σένα και τον Ανδρέα, για την Άννα που είναι πάρα πολύ δυνατή παίχτρια. Πολύ. Πάρα πολύ δυνατή, το αποδεικνύει σε κάθε γύρο. Λοιπόν, πού πάμε, πώς συνεχίζουμε. Με λεξομαχία για να οδηγηθούμε στην τελευταία φάση του παιχνιδιού. Η κατηγορία είναι πρόσωπο της TV. Ελένη. Ελένη Τσολάκη. Και τώρα παίρνει τα πάνω του ο Κωστής, που βγάζει άλλα 200, είναι πλέον πιο κοντά στην Άννα και παίζει και πρώτος τώρα στον 7ο. Παίρνει η επόμενη κατηγορία. Στη μουσική. Στη μουσική. Εντάξει, εδώ τα ηλεκτρολογικά δεν θα μας βοηθήσουν για πάρα πολύ. Σε βοηθήσα στην οικοδομή τα ηλεκτρολογικά. Λιγάκι. Τη μουσική. Η Άννα που τη λατρεύει κιόλα στη μουσική και ασχολείται. Να. Θα πάρει το αίμα της πίσω για τα οικοδομικά. Για να δούμε. Θα πω το κάπα. Όπω. Τόσο ατυχία. Άννα. Αυτή είναι η δική σου τύχη σε αυτό το σημείο, ότι δεν βρίσκει το πρώτο γράμμα. Πάμε. Στη μουσική. Πάλι 500. Το σίγμα. Δεν παίζετε, ρε παιδιά, η Άννα. Δεν παίζετε στον τροχό. Σας λέω ότι από τα χέρια της έχουν περάσει λεφτά. Όταν λέμε λεφτά αυτή τη στιγμή, πολύ πρόχειρα σας λέω, γιατί σηκώνει άλλα 1500 από τον τροχό και εμείς ανοίγουμε αυτά τα σίγμα. Πολύ πρόχειρα, 6.000 τα έχει δει. Άλλο ότι δεν τα έβαλε στην άκρη όλα. Αυτή τη στιγμή έχει τα 1500 στην άκρη και 1500 πάνω της. Mm-hmm. Πάμε. Οπό, τι έγινε. Λοιπόν. Το ταφ. Το ταφ να δούμε. Έχει ταφ. Ναι. Το επόμενο που πρέπει να βρεις επίσης, είσαι υποχρεωμένη να το βρεις. Το λάμδα. Δεν το βρήκε. Την έκαψε το 1+1. Οπό. Και έτσι ενώ έχει 1550, με τα σύμφωνα δεν της βγήκε. Όχι. Ανδρέα, θέλω να χαλαρώσεις, να ξεαγχωθείς, να σκεφτούμε κάτι δυνατό. Σκέψου τον Πινόκιο, σκέψου κάτι ωραίο που ταιριάζει κάτι, με, κάτι με τα δικά κάτι σου. Θα εντάξει, μα το τζεπέ το γυρίζεις. Πάμε. Το νι. Ξανά. Το μη. Ορολογία θέλουμε. Η κατηγορία είναι στη μουσική. Το πι. Σήκωσε το δώρο. 115 ευρώ το δώρο της Energy, παρακαλώ. Και αρκετά γράμματα στον πίνακα. Για την ορολογία αυτή έχουμε την ελληνική της βερσιόν πάνω και τη διεθνή βερσιόν αυτής της ορολογίας σε άλλες λέξεις. Μπορώ να αγοράσω. Ναι. Το όμικρον. Έχουμε 5. Πρώτο σύμφωνο του 1+1. Το Β. Κάνεις τη σειρά σου, το 1+1 έχει κάψει δύο παίκτες σε αυτόν τον γύρο. Κώστα, έλα. Να ρωτήσω αν το ξέρεις.
Το ξέρω νομίζω. Η διαφορά σου είναι περίπου κάνα 700 ευρώ από την Άννα. Τι σκέφτεσαι? Δεν είμαι σίγουρος για την πρώτη λέξη. Άρα μάλλον πάμε να γυρίσουμε όπως και να έχει. Ναι. Το φύ. Το λύσω. Για 20 ευρώ γύρισε δηλαδή. Δεν έχω αντίρρηση. Προς τη κάνει απορία. Λοιπόν, ωραία, πάμε. Λύστο. Μεσόφωνος, μέτρο, σοπράνο. Κάτι από όλα αυτά... Ναι. Δεν είναι σωστό. Και χάνεις τη σειρά σου και αυτή τη στιγμή, παιδιά, διεκδικεί η Άννα 1550 ευρώ. Άννα, το λυνείς. Ναι. Σε ακούμε. Μεσόφωνος, μέτζο, σοπράνο. Μέτζο, σοπράνο. Ο διεθνής όρος που δίνει 1550 στην Άννα που οφείλει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα. Δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει την δεύτερη γραμμή, τη λέξη μέτζο, το σοπράνο. Και έτσι, όχι απλά δεν έλυσε στο γρίφο, 100 ευρώ θα έπαιρνε, δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο ήταν το ποσό, ζαλίστηκα που το είδα, το ποσό στο οποίο έφτασε η Άννα. 2.875 ευρώ, διαφημίσεις πριν πάμε στους τελευταίους γρίφους. Για περάστε. Για πλησιάστε. Έλατε εδώ. Το κορίτσι πίσω το βλέπετε. Προσπαθώ να κρύψω αυτό που απολαμβάνει περισσότερο η ίδια. Η Άννα μας. Κρύβω αυτό εδώ το ποσό. 2.875. Μιλάμε για λεφτά. Είσαι ήδη το μεγάλο φαβορί. Έχει 7.30 ο Κώστας. Είναι πάρα πολύ μακριά. Έχει μείνει πολύ πίσω ο Ανδρέας που δεν έχει λύσει γρίφα ακόμη. Και αυτός εδώ, Ανδρέα μου, είναι ο τελευταίος. Αυτό το τελευταίο θα φέρνει έτσι η μοίρα, η τύχη, επειδή ο Κωστής έπαιξε πρώτος στον 7ο, είναι η σειρά της Άννας να παίξει πρώτη στον 8ο. Πάμε. Κατηγορία. Η κατηγορία είναι τίτλοι βιβλίων. Από τα πολλά βιβλία που έχει γράψει ο Μάνος Ελευθερίου, ψάχνουμε δύο τίτλους. Πήγαμε. Το σίγμα. Να γυρίσουμε. Αυτή η φέτα σχεδόν σφραγίζει η νίκη σου. Το τάφ. Η Άννα μας πιο αγχωμένη από ποτέ, έχοντας 3.305 ευρώ στα χέρια της, ενώ το μοναδικό μας πρόβλημα είναι πού είναι το ταβάνι σου, πού θα σταματήσεις. Δεν ξέρω γιατί αγχώνεσαι εσύ. Δεν φαντάζομαι έχουν χαλαρώσει οι αντιπαλοί σου, γιατί γνωρίζουν ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για αυτούς. Έλα. Θα αγοράσω. Ναι. Το Α. 4. Θα αγοράσω το Ω. Συνεχίζουμε με τον τροχό. Εγώ πίστευα ότι θα έρθει και το χιλιάρικο, γιατί σου πάνε όλα τόσο καλά. Όμως έπρεπε να σταθείς... Έπρεπε, δεν έπρεπε. Απλώς κάπου στο φύλαγε η μοίρα να σου φέρει και μία χρεοκοπία. Σου την έφερε στο τέλος. Λίγο πριν φτάσει στο τελικό, γιατί πάλι σε αφαβορεί. Αλλά σου στερεί αυτό. Ναι. Αυτό είναι το πλήγμα. Γιατί ο τελικός και πάλι είναι μάλλον ραμμένος στα μέτρα σου αυτή τη στιγμή. Το λέω γιατί ο Ανδρέας που παίζει, αυτή τη στιγμή ψάχνει ένα μικρό θαύμα.
και ένα μικρό θαύμα που πρέπει να συντελεστεί χωρίς τη βοήθεια του χιλιάρικου. Γιατί εφόσον έφερε αυτή τη χρεοκοπία και έχασε χρήματα η Άννα, αφαιρεί και το χιλιάρικο. Δηλαδή, ναι, ήταν ψηλό το τίμημα, έχασε 2.000 από τον πόνους. Υποστεύουν, ναι. Αλλά σου στέρισε ίσως και την τελευταία ελπίδα που είχες. Γιατί με ένα χιλιάρικο και ένα καλό διπλό τριπλό γράμμα, οπ, γίνονται κάπου φοβερά. Ναι, όχι κάπου, θα πηγαίναμε εκεί που έπρεπε. Τώρα Ζόρικο. Τονί. Τι λέμε τώρα. Τι λέμε τώρα για 40 ευρώ. Εδώ είναι... εντάξει, δεν ξέρω το γρίφο. Δεν ξέρω αν είναι το τελειωτικό, αλλά μοιάζει με τελειωτικό χτύπημα αυτό. Τετραπλό γράμμα για 40 ευρώ. Τομή. Πει. Κώστα. Καμία ελπίδα. Άννα. Το λυνείς. Πάμε τελικό. Μου λείπει μια λέξη. Να γυρίσουμε. Ποια είναι η λέξη αυτή. Η δεύτερη. Πάμε. Παραλίγο. Το γάμα. Εκατό ευρώ. Βρε. Λες, την περιμένει και αυτό. Το χι. Έχεις 230 ευρώ. Αν σηκώσει το θαυμαστικό, αυτά τα 230 που έχουν μπει ήδη στο προηγούμενο ποσό, δηλαδή στα 3.305 ευρώ που έχεις, θα διπλασιαστούν σε περίπτωση jackpot. Δεν θα το ρισκάρω. Σεβαστό. Αλλά φέρνει 500. Ναι, ναι. Έχει, είναι το ένστικτο, παιδιά. Το ένστικτο, μεγάλη ιστορία. Το ρο. Άλλα 1.500. Πάρτε κόσμε, πάρτε κόσμε, δεν σταματιέται, δεν σταματιέται, είναι δικό στο 500, ναι, ναι, μπορεί να το πάρεις, μη το δώσω και στο σπίτι, να το έχεις πάνω από το κρεβάτι σου, να θυμάσαι ότι εδώ έχεις οικονομήσει σχεδόν 50.000 σχεδόν, έτσι, δουλεμένα, απλά, χαλαρά και έχει αφήσει και 2-3 στην άκρη για το χαβαλέ. Τι κάνουμε, 1.730. Θα αγοράσω, ναι, το ωμέγα. Απλά όλοι περιμένουμε να δούμε πού θα σταματήσει η Άννα, έτσι. Δεν εκτίθεται θέμα. Θα αγοράσω το Ιώτα. Επειδή μιλάς 6 γλώσσες, μπορεί να αγοράσει και φωνήεντα από άλλες γλώσσες, αν θέλεις, εκτός από τα ελληνικά. Έχεις τόσα λεφτά, δηλαδή δεν μας κάνεις και χαβαλέ. Θα πάρω και 2 κινέζικα. Αν έχουν φωνήεντα στην Κίνα, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα το λύσω. Εννοείται και θα πάρεις. Πω! Τρελαίνομαι. Έλα. Ο καιρός των χρυσάνθεμων, το άγγιγμα του χρόνου. Ο καιρός των χρυσανθέμων, το άγγιγμα του χρόνου, τα βιβλία του Μάνου Ελευθερίου. Και τώρα το πιο μεγάλο σου χαμόγελο, γιατί εμείς θα σε χειροκροτήσουμε, γιατί πολύ άξια έβγαλες 4.600 ευρώ. Πήγαινε, είναι δικά σου. Μπορεί να έχω χάσει το μέτρημα, δεν ξέρω. Κοντά στα 5, να το πω και έτσι. Λοιπόν, έχεις βγάλει σχεδόν 5.000 ευρώ. Και εγώ ευχαριστώ τον Ανδρέα και τον Κώστα που πετύχανε την υπερπαίκτρια Άννα σήμερα, γιατί ήταν πάρα πολύ δυνατή. Δεν είναι μόνο η τύχη, είναι και οι λύσεις των γρίφων που ερχόντουσαν έτσι ο ένας μετά τον άλλον. Σας ευχαριστώ πολύ για όλο αυτό το παιχνίδι σήμερα εδώ. Άννα, δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Ίσως, μιας και μιλάς 6 γλώσσες, με το νέο σου αυτοκίνητο κάνεις το γύρο της Ευρώπης. Σπουδαίο ποσό, 4.600 ευρώ. Έφαγα και ένα ταλιρό για πάρτι μου. Ε? Έφαγα το ταλιράκι σου. Όχι, δεν αυτό. Φάμε όλα τα λεφτά θα έρθουν στα χέρια σου. Βασικά είναι ήδη στα χέρια σου. Αυτά. Το θέμα είναι πόσα ακόμη θα έρθουν στα χέρια σου. Αν δεν θες άλλα λεφτά, δεν υπάρχει θέμα. Έχουμε αυτοκίνητο. Καλή τύχη, ένα καλό γύρισμα. Έλα. Mm-hmm. 8. Αυτό είναι σημάδι για μένα, έλα κοντά μου. Ένα σημάδι που λέει πρέπει να μάθεις 8 ξένες γλώσσες. Γιατί τώρα ξέρεις μόνο 6.
Δεν πάει πουθενά με 6 γλώσσες σήμερα η μέρα, δεν πάει πουθενά. Θέλουμε τουλάχιστον 8. Κατηγορία. Η κατηγορία είναι στο ξενοδοχείο. Ταξιδεύει, φαντάζομαι. Δεν πάνε τζάμπα οι ξένες γλώσσες. Όσο μπορώ. Μία έννοια που αφορά στο ξενοδοχείο. Α, σ, π, λ και τ. Υπάρχουν. Δεν υπάρχει λάμδα και δεν υπάρχει και π. Ακούμε. Λοιπόν, το κ, το θ. Είπες κ και θ, θέλουμε ακόμη ένα. Το ρο. Φωνή είναι. Το γιώτα. Μόνο το θ μου προξένηξε μια εντύπωση. Να δούμε, παρακαλώ. Κάτι ξέρεις. Αν είναι δυνατόν, βλέπω το θ. Τέλειο. Πάμε, πες το. Αριθμός δωματίου. Ναι, παιδιά, ούτε δευτερόλεπτο. Ούτε δευτερόλεπτο. Ναι, 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 είναι υπερπαίχτρια, σας το είπα. Είναι υπερπαίχτρια, είναι φανταστική. Δεν μπορώ να σε πενεύω άλλο. Τέτοιο πένεμα σε Άννα δεν κάνω ούτε στην κόρη μου. Τέτοιο πένεμα σε Άννα ούτε στην κόρη μου δεν κάνω. Είσαι καλά. Έλα. Ναι, πολύ καλά. Είσαι, σίγουρα, όχι τίποτα άλλο. Απλά δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη. Ωραία. Για να το συνειδητοποιήσεις, θα σου το πω τώρα τη κομψάκι, ωραία. Δεν θα φύγεις με 4.605 ευρώ. Σου χρωστάμε και κάτι ακόμη. Τούτο. Ηρέμησες τώρα. Ναι. Ναι. Θα σου ζητήσω να μείνεις ψύχρεμη, εκτός αν είναι το αυτοκίνητο που σου επιτρέπω να είσαι έξαλλη. Okay. Θα σηκωθούν τα μαλλιά 2 μέτρα πάνω, γιατί έχεις και το μαλλί αυτό. Μου υπόσχεσαι ότι θα μάθεις άλλες 2 ξένες γλώσσες το λιγότερο, επειδή πέτυχες το 8. Ναι. Ναι, δεν το έχεις τίποτα. Εύκολο τι είναι. Άνετα. Λοιπόν, το θ, θέλω να σου πω, ήταν, δεν ξέρω αν ήταν έμπνευση ή αν το είχες δει. Είναι το αρχικό γράμμα του ονόματος του πατέρα μου. Όλα, όλα μετράνε. Ό,τι νομίζετε, ό,τι νιώθετε από την ψυχούλα σας, κάντε το. Ορίστε. Ο παπάς λέγεται Θανασής. Θεόδωρος. Θεόδωρος. Τι να πω, τι να πω. Είναι, λύθηκε ο γρίφος με πολύ αγάπη. Λύθηκε. Γι' αυτό και εμείς με πολύ αγάπη σου δίνουμε όχι 4.605, αλλά 6.605 ευρώ. Άννα, μία από τις καλύτερες παίκτριες που πέρασαν από την τροχό της τύχης. Αξίζεις κάθε ευρώ από αυτά τα 6.600, τα τελευταία 5, ρε παιδί μου. Ας τα αγκεράσουμε τίποτα, παιδιά, όχι μόνο 5, παραπάνω. Εννοείται. Γιατί και τα παιδιά ήρθαν εδώ πέρα και θα θυμούνται ότι σε αντιμετώπισαν έχοντας απέναντί τους ένα αντίπαλο απροσπέλαστο. Λοιπόν, είναι μεγάλη νικήτρια. Πάνω από 6.600, γιατί όποιος γυρίζει... Κερδίζει!